Λοιπόν, να μας πείτε, να μας εξηγήσετε αυτό που θέλει να μάθει ο κόσμος. Τι είναι η μουσικοκινητική αγωγή? Τι πρέπει να ξέρει κάποιος γονέας, κάποιος ενήλικας που θέλει να γράψει το παιδί του σε κάποια μαθήματα τα οποία παραδίδεται εδώ στην Τρίπολη? Ναι, η μουσικοκινητική δεν είναι μία. Προφανώς, όπως δεν είναι, τίποτα δεν είναι μία, όπως έκανα πριν ένα παραλληλισμό με τις πολεμικές τέχνες. Όλες είναι κάτω από μία ομπρέλα, αλλά δεν. Ας πούμε, υπάρχουν ρεύματα μέσα σε αυτά. Άλλος μπορεί να κάνει, ας πούμε, τεκβοντό, άλλος μπορεί να κάνει kickbox, άλλος τζούντο. Έτσι και η μουσικοκινητική δουλεύει προφανώς με τη μουσική και με την κίνηση, αλλά κάθε ρεύμα και κάθε σχολή και κάθε τάση έχει τα δικά της έτσι, μέτρα και σταθμά. Εμείς διδάσκουμε το σύστημα του ΟΡΦ, είναι μια προσέγγιση. Ξεκίνησε στη Γερμανία, είναι έτσι, πολύ πρωτοποριακό ρεύμα για την εποχή εκείνη. Τους κυνηγούσε και ο Χίτλερ, είχε κλείσει όλες τις σχολές. Και οι Γάλλοι είχαν κάνει πολύ ωραίες κινήσεις έτσι, με τον Dalcroze. Και δουλεύουμε πάρα πολύ με τη μουσική και την κίνηση. Όμως δεν περιοριζόμαστε σε αυτό. Πιάνουμε πάρα πολλές άλλες εικαστικές και καλλιτεχνικές γλώσσες ώστε να διευρύνουμε το πεδίο όσο μπορούμε. Εντάξει, ο πυρήνας είναι η μουσική, η κίνηση και ο λόγος στο σύστημα του ΟΡΦ. Μέσα από δραματοποίηση περισσότερο και προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ κοντά στον τρόπο που παίζει το παιδί. Μοιάζει δηλαδή σαν παιχνίδι. Εγώ όταν άρχισα να το σπουδάζω, στην αρχή λέω, τι είναι αυτό, αυτοί παίζουν, δεν κάνουν μάθημα. Είχα αυτή την ελληνική νοοτροπία. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα παιχνίδι λοιπόν. Είναι μουσικό. Ένα μουσικό παιχνίδι με κίνηση, το οποίο μπορούν να μάθουν και τα παιδιά και να το εξελίξουν. Από τι ηλικία και μετά μπορεί κάποιο παιδάκι να έρθει να παρακολουθήσει το μαθήμα? Σε εμάς από 3 παρά, μέχρι 12, όμως το ΟΡΦ δεν έχει ηλικιακό ορίζοντα. Άσχετο εμείς. Σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Σε ψυχιατρία, οι γιαγιάδες, παππούδες, αυτό τώρα έχει ανοίξει πάρα πολύ. Έχει συνδεθεί σαν ένας εισαγωγικός η μουσική, αλλά αυτό πλέον δεν είναι η αλήθεια. Αν κάποιος τυπώσει μέσα στην αίθουσα που κάνει το μάθημα, τι θα δει μπροστά του? Θα δει κάποια όργανα γυμναστικής, θα δει χρώματα, πίνακες, θα δει ηχεία μεγάλα με μουσική, όργανα? Θα σας πω, ναι, θα δει όργανα, θα δει. Μπορούμε να μην κάνουμε και σε αίθουσα, μπορούμε να κάνουμε ας πούμε εξερεύνηση ηχητικών τοπίων, να κάνουμε βόλτες και σε δάση, ετοιμάζουμε πάρα πολλά. Ναι, εξορμήσεις με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ δεν είμαι τόσο της αίθουσας, δεν το πιστεύω, αλλά εντάξει, λόγω συνθήκων ας πούμε. Και λόγω τα μικρότερα παιδάκια. Όχι, δεν είναι στο εξωτερικό, τι μικρά. Ο Έλληνας τα έχει λίγο έτσι τα παιδιά, μην κρυώσουν, μην κάνουν όλα, εντάξει, τι μικρά. Έχετε κάνει μαθήματα έξω, δηλαδή, έχετε φύση? Άπειρα, και σαν μαθητής πάρα πολλά. Ναι, έχω κάνει πολλά σεμινάρια. Τώρα εντάξει, το κάνουμε στην αίθουσα, αλλά η προσέγγιση, το τι θα δείτε, οπότε ξαναγυρίζω να τάκτε ας πούμε, την κουβέντα. Ανάλογα με το θέμα διαμορφώνουμε και το περιβάλλον για να συντονιστεί όχι μόνο το παιδί αλλά και εμείς. Παράδειγμα, αν έχω φτιάξει ένα θέμα με το διάστημα και έχω φτιάξει εξωγηνάκια και διάφορα στα οποία θα ανακαλύψουμε κινητικά και μουσικά μοτίβα, μπορεί να έχω βάλει τίποτα πλανήτες, να φοράω εγώ κάνε μια στολή περίεργη λιγάκι διακριτικά, να μπει μέσα το παιδί και να ακούει ήχους. Οπότε δεν είναι πάντα η αίθουσα ένα πράγμα. Δεν έχω πάντα την αίθουσα σας ανάλογα και με το θέμα, έτσι? Ναι, και πολλές φορές μπορεί να μην θέλουμε και θέμα. Ή αν έχω ας πούμε, σχεδιάσει μαθήματα τα οποία έχουν οργανοκεντρικό χρώμα, θα έχω βάλει πολλά όργανα. Ή αν θέλω να κάνω π.χ. πολλή κίνηση, μπορεί να είναι και μια πολύ άδεια αίθουσα, γιατί έχω σκοπό να τρέξουμε πολύ να κάνουμε. Τι θα κερδίσει ένα παιδάκι μια ηλικία από 3 έως 12, που μας είπατε, παρακολουθώντας αυτές τις δραστηριότητες? Το ΟΡΦ προσπαθεί να κάνει μια σύμμετρη ανάπτυξη. Τίνει ας πούμε, προς αυτό που λέει ο Αριστοτέλης, αυτή τη συμμετρία του πνευματικού και του υλικού, αν τα διαχώριζε κανείς επίπεδου, και προσπαθούμε να απευθυνθούμε στον άνθρωπο και στους τρεις πυλώνες του. Να τον δούμε δηλαδή και σαν μια υλική υπόσταση, και πνευματικά αλλά και ψυχικά.
Ο κόσμος της Τρίπολης είχε αγκαλιάσει αυτά τα μαθήματα. Τι είμαστε... μας φαίνεται αρκετά περίεργο και οι ερωτήσεις μας ίσως μοιάζουν και κάποιους ανώτες. Δηλαδή, μουσική. Ακούτε μουσική, ελληνική ναι. μουσική, ξένη μουσική, διάφορους ναι, όλα τα. Ναι, 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 κλασική μερική κλαρίνα. Τι είπα, τι. Ναι. Έχει πολύ μεγάλο. Η μουσικοκινητική, να σας πω, ειδικά το ΟΡΦ, δεν θέλω να κάνω προπαγάνδα υπέρ ή κατά του ΟΡΦ, επειδή ανήκω, ας πούμε, μοιραία. Ανήκω, δηλαδή, και ένας άνθρωπος που διδάσκει μία γλώσσα, μοιραία θα διδάσκει ή αγγλικά ή γαλλικά. Okay, δεν θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι είναι μόνο τα ιταλικά και μην πάτε στα αγγλικά. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και άλλα συστήματα. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει πολύ το σύστημα του Σουζούκι, το Ιαπωνικό. Αλλά δεν μπορώ να το σπουδάσω εδώ στην Ελλάδα. Είμαι ερωτευμένος με αυτό, αλλά ναι. Πού σας βρίσκει κάποιος, πού κάνετε τα μαθήματα? Τα κάνουμε στο MOOV. Εγώ έψαξα την πόλη και μου άρεσε πάρα πολύ σαν αίθουσα και ήμουν εκεί μαθητής και έκανα και γιόγκα, γιατί μου άρεσε πολύ και γιόγκα και πιλάτες. Και επειδή είναι πολύ μεγάλη αίθουσα και έχει μια έτσι άλλη αισθητική, να το πω, δεν ξέρω, μπορεί να μας βρει στο MOOV, το οποίο είναι στο στάδιο, είναι στον Κουμαρέλα, που έχει το κτηνιατρίο ακριβώς δίπλα κολλητά. Οι μαθητές σας, τα παιδιά, πώς σας αποκαλούν? Προτιμώ το Σωτήρι, δεν χρησιμοποιώ καθόλου το πληθυντικό εγώ, αλλά όλα είναι σεβαστά, καθόλου, δεν το... ναι, δουλεύω πολύ διαφορετικά. Αν θέλει κάποιος να γνωρίσει έτσι περισσότερα πράγματα για τα μαθήματά σας, μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα? Μόνο, δεν υπάρχει, σε αυτό είναι πολύ, αν το παιδί δεν είναι χαρούμενο, δεν έχει κανένα νόημα, δηλαδή δεν μπορείς να το βάλεις προκρούστια ή ας πούμε να βάλουμε όλα τα παιδιά να κάνουν μουσικοκινητική ή όλα τα παιδιά να πούμε να κάνουν τένις ή καράτε. Κάθε παιδί πρέπει να βρει λιγάκι το... Ναι, την κλείσω. Θέλω να πω ότι και το καλύτερο, γι' αυτό δεν θα ήθελα συσταγωγικά να προπαγανδίσω, το καλύτερο κρασί μπορεί κάποιο να είναι, εγώ αν πίνω μπύρα μπορεί να μην μου αρέσει καθόλου. Δεν μπορεί να μου πεις φάει με το ζόρι με ειδικό φαγητό ή κάνει ένα μουσικοκινητικό ρεύμα ή ένα ρεύμα οτιδήποτε, ας πούμε. Έχει πάρα πολλά ωφέλη, αλλά όλα έχουν ωφέλη για το παιδί. Θέλω να πω γιατί οι πολεμικές τέχνες δεν έχουν ωφέλη, το βουνό δεν έχει ωφέλη, όλα έχουν ωφέλη. Απλά ό,τι κάνει το παιδί και ο κάθε άνθρωπος διαμορφώνεται ένα διαφορετικό ψυχικό και σωματικό σχήμα. Κλείνοντας, να μας πείτε ένα καλωσόρισμα, πώς καλωσορίζετε κάποιους μαθητές καινούργιους στη σχολή σας, τι είναι αυτό το πρώτο πράγμα που τους λέτε. Να το πούμε και εδώ σχετικά, ναι. Στη συνέντευξη. Θα πω, ναι, ανάλογα, οι ομάδες έχουν στάδια, υπάρχουν steps, ανάλογα στο στάδιο της ομάδας. Δηλαδή, αν κάνουμε bonding, τώρα κάνουμε bonding, δηλαδή προσπαθούμε να δέσουμε την ομάδα. Η στόχη μας είναι ένα παιδί να νιώσει αυτό το safe, να νιώσει άνετα με το χώρο, να νιώσει, δεν ξεκλειδώνει, σαν ένα χωράφι για να το οργώσεις, δεν πας να του ζουπάς μέσα τους καρπούς ή οτιδήποτε. Μπορεί να θέλει πολλή δουλειά πριν για να ανθίσει. Είμαστε αυτό που λέμε, πώς να το πω, slow food, όχι αυτό το fast food, το fast learning και όλο αυτό το πράγμα. Ο πρώτος μας στόχος είναι το παιδί να αισθανθεί οικεία και άνετα όσο μπορούμε, αν μπορούμε, γιατί όλα αυτά είναι όροι σε μια ευρύτερη εξίσωση και εμείς είμαστε ένα κομμάτι αυτής. Οπότε, αν αναπτύξουμε μία πρώτη, ας πούμε, επαφή και νιώθουμε χαρούμενοι και το θέλουμε, μετά μπορούμε σιγά-σιγά να αρχίσουμε να καλλιεργούμε. Η πρώτη μας στόχη, δηλαδή, δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο μουσικοκινητικοκεντρική ή αυτή είναι στο φόντο, κατά μία έννοια. Άρα γνωριμία. Μόνο γνωριμία. Και αν μας αρέσει και αν είμαστε χαρούμενοι, ναι, μόνο γνωριμία και πρέπει να τα δούμε όλα στο διατάφτα. Πώς λειτουργεί το κάθε τι σε μένα. Γιατί βασικό στόχος είναι να φεύγει το παιδάκι χαρούμενο, ευτυχισμένο και να μαθαίνει όμως. Ναι, προφανώς είναι δεδομένο αυτό, αλλά όχι αυτή η χαρά, πώς να το πω, σχέτη χαρά, γιατί και το παιδί, αν του πεις να είναι χαρούμενο, θα είναι χαρούμενο μόνο, το λέω σε εισαγωγικά, ας πούμε, με τη ζάχαρη. Δηλαδή και θα επιλέξει, ας πούμε, κάποιον που του δίνει μόνο ζάχαρη ή που το αφήνει να κοιμάται. Εκεί πέρα είναι μία γραμμή. Ένα το κρατούμενο είναι να είναι χαρούμενο, προφανώς και δημιουργικό και το θέλουμε πάρα πολύ, αλλά δεν μας αρκεί αυτό καθόλου. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο, εννοείται, αλλά όχι μόνο του. Μπαίνουν και τα όρια και υπάρχει και το στήθος του μαθήματος, έτσι. Ναι, το μάθημα είναι πολύ, λειτουργεί μέσα από το παιχνίδι. Δηλαδή, αν δεν εξηγήσουμε στο γονέα και δει, μπορεί και να φρίξει. Δηλαδή, να πει τι κάνω εδώ. Ναι, είναι πολύ, έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το καλύτερο που έχει να κάνει κάποιος είναι να παρακολουθήσει κάτι καινούριο, αρκετά δοκιμασμένο. Καινούριο, εντάξει, ναι.
καινούριο. Για την πόλη μας. Ναι, για την πόλη. Είναι εντάξει, τώρα αυτό έχει κλείσει τα 100 χρόνια, ας πούμε, στη Βόρεια Ευρώπη γίνεται παντού. Mm-hmm. Ναι. Ας μην το φοβούνται, γιατί σας έρθω να παρακολουθήσουν, νομίζω αυτό. Ναι, τι το... να φοβηθούν, είναι μουσικοκινητική, δεν είναι για φόβο πια, δε... ναι. Υπάρχει λίγο, εντάξει. Υπάρχει άγνοια γι' αυτό, ας το γνωρίσουμε. Εντάξει, άγνοια τώρα, να σας πω, τώρα πλέον και με το ίντερνετ δεν είναι, δηλαδή μπορεί κάποιος να γράψει το οτιδήποτε θέλει, δεν το λέω έτσι, μια συνταγή μαγειρικής, παιδί μου, και να δει τι είναι, ναι. Δεν ζούμε και στο 1950, ας πούμε, που θα πω εγώ τι είναι αυτό. Και εγώ ένα μικρό, πώς να το πω, σποράκι με του ΟΡ δεν κατέχω. Εγώ, όπως δεν κατέχει, ας πούμε, αν κάνω ένα παραλληλισμό, ένας ψυχαναλυτής, ας πούμε, δεν πρεσβεύει όλο το ρεύμα της ψυχανάλυσης. Εντάξει, και ούτε εγώ είμαι, πώς να το πω, ο μάγιστρος του ΟΡ. Ένας ανθρωπάκος είμαι κι εγώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Και θα δούμε και το υλικό έτσι από μαθήματα και το χώρο. Ναι, ευχαριστώ πολύ.